θεωρώ ότι αυτή αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος, όπως αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως δημοσιότητας το αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έχουν ένα προσωρινό χαρακτήρα. Εγώ κρατάω το ότι αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό η Νέα Δημοκρατία κρατά σταθερά το προβάδισμά της ως πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι θα γίνουν και κινήσεις από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, διότι υπάρχει κατά την άποψή μου έδαφος κάποιοι από αυτούς που διαγράφησαν το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής να επανακάμψουν στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αν υπάρχει δημοσκοπική αστυνομία θα πρέπει να συλλάβει όλους τους δημοσκόπους. Και αυτό το λέω γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν χάσει το νόημά τους και από εκεί που ήταν ένα αποτύπωμα κάποια συγκεκριμένη στιγμή του εκλογικού σώματος, έχουν γίνει ένα εργαλείο χειραγώγησης της σκέψης και των ενεργειών των κομμάτων. Σαφέστατα και το ΠΑΣΟΚ είναι σε ιστορικά χαμηλά, σαφέστατα και πώς να μην είναι άλλωστε μετά από τα μέτρα τα επώδυνα που έχουν χτυπήσει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Από εκεί και μετά όμως αυτό το που ζούμε καθημερινά, να βγαίνουν συνεχείς δημοσκοπήσεις, σε λίγο να καταντήσουν να μοιράζονται όπως τα DVD μέσα σε εφημερίδες, κάθε εφημερίδα να έχει και τη δικιά της, δείχνει ότι ξεφεύγει η δημοσκόπηση από τον λόγο τον οποίο γίνεται. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να πάμε το συντομότερο σε εκλογές. Το λαός είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, δεν είναι ακραίο, όπως πολλές φορές προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον λαϊκό ορθόδοξο ανάγκημα σαν ακραίο κόμμα. Έχει εναλλακτική λύση για τα προβλήματα της χώρας. Νομίζω ότι με μακροπρόθεσμα ο λαός θα έχει άνοδο. Τώρα τα άκρα παίρνουν ψήφους διαμαρτυρίας, όπως και η αριστερά. Πιστεύω ότι η ψήφη της αριστεράς είναι ψήφη διαμαρτυρίας, όπως και της Χρυσής Αυγής. Η ελληνική κοινωνία αποδεικνύει και μέσα από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι απέναντι στην πολιτική η οποία εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, από την Τρόικα με τα συνεχή μνημόνια. Και σίγουρα μειώνει τα ποσοστά των κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση και δίνει την δυνατότητα στην αριστερά, μας, για μας έτσι είναι το ενδιαφέρον, να έχει περισσότερα ποσοστά, ακούει την αριστερά, ακούει τις προτάσεις της και κάνει επιλογές που είναι απέναντι από το μνημόνιο. Έχουμε τρία κόμματα, αν δεν κάνω λάθος, της αριστεράς. Δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι τι εκπροσωπούν επιτέλους? Είναι αριστερή, τι είναι και τι είναι αριστερά? Να μας πούν τι είναι αριστερά. Είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι? Είναι με το ευρώ, δεν είναι? Είναι με τη δραχμή? Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός θα δείξει. Το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί να ίσχυε κάποια άλλη εποχή, όπου τα κόμματα της αριστεράς είχαν πολύ μικρά ποσοστά. Σήμερα η ψήφος στην αριστερά είναι ψήφος σε μια άλλη προοπτική, σε μια άλλη πρόταση, η οποία στέκεται απέναντι στις επιλογές που έχουν γίνει από αυτούς που συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος μας ενισχύει συνέχεια. Γιατί το διαφορετικό με τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη του Κουβέλη είναι ότι δηλώνουμε μια αριστερά πια ευθύνης. Έχουμε πρόταση εξουσίας και έχουμε πρόταση συμμετοχής στην εξουσία. Ο κόσμος δεν φοβάται να μας ψηφίσει και ελπίζω ότι θα κρατήσουμε ένα κομμάτι από αυτή την μεγάλη προτίμηση και αισιόδοξη προτίμηση. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν έχουμε δώσει με την επιμονή μας να βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση και στην άκρη, να μην μιλάμε για συνεργασίες, να μην μιλάμε για προγράμματα εξουσίας, έχουμε δώσει πιθανά και αυτά τα δικαιώματα. Δηλαδή να θεωρεί ο κόσμος ότι δεν έχουμε και την οριμότητα και τη θέληση, αλλά και το πρόγραμμα ώστε να βρεθούμε στην εξουσία αυτού του τόπου.